Αισθάνομαι ακριβώς τα ίδια πράγματα που αισθάνονται και αυτοί μέσω της μουσικής μου. Η δηλαδή, γλώσσα του σώματος της τέχνης, λοιπόν. Ναι, η επικοινωνία μέσα από έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο με κόσμο που δεν γνωρίζεις ή που βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά σου. Οπότε οι διαφορετικές κουλτούρες εξομοιώνονται μέσα από, από το σώμα της τέχνης. Ναι, και δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό είναι μια τάση ξενομανίας, όπως κάποιοι αναφέρουν. Mm-hmm. Δεν είναι ξενομανία, είναι μια ανάγκη επικοινωνίας με τον κόσμο. Καταρχήν, αν μου επιτρέψετε, θεωρώ ότι καλλιτέχνες με τη μουσική και την δυναμική τη δικιά σας δεν μπορούν εύκολα να απορροφηθούν μέχρι ένα σημείο στο ελληνικό κοινό, γιατί ενώ έχουμε τις βάσεις, η κουλτούρα μας ίσως να μην είναι τέτοια. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα στο εξωτερικό θα αγκαλιάσουν αυτήν τη μορφή τέχνης. Γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να εξοικειώνουμε τα μουσικά μας ακούσματα με τις μουσικές σκηνές τις βραδινές. Λίγο χωρίς να θέλω να διαφοροποιήσω τη μουσική, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, η δική μου γραμμή είναι ότι μέσα από αυτό που κάνω δεν ψάχνω οπαδούς. Δηλαδή, δεν προσπαθώ να γίνω διάσημη μέσα από το είδος μου. Παρόλο που γίνεστε, θέλετε, δεν θέλετε. Εμένα με καθοδηγεί η ανάγκη μου για έκφραση και για δημιουργία. Αλλά είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι περισσότερο στο εξωτερικό ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη τέχνη και για τη σύγχρονη μουσική παρά στην Ελλάδα. Και γι' αυτό οι περισσότερες συνεργασίες μου με ορχήστρες, με καταξιωμένους μουσικούς, με όπερες είναι στο εξωτερικό και όχι εδώ. Θέλετε να μας μεταφέρετε νοερά σε μια μικρή περιγραφή πώς είσαστε και πώς το βιώνετε αυτό όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό? Δεν γνωρίσεστε με αυτούς τους ανθρώπους και μέσα σε 50 άτομα όλοι μαζί γίνεστε ένα. Περιγράψτε μας μια τέτοια μέρα. Ναι, το πρώτο συνέστημα είναι μια γλυκιά αναμονή για όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μια γλυκιά αναμονή η οποία περιέχει και το άγχος, ότι αν καταφέρω, ας πούμε, να περάσω αυτό που θέλω στους ανθρώπους, αλλά περιέχει και αυτή τη γλυκιά ευχαρίστηση ότι έχω έναν τρόπο για να μιλήσω, να επικοινωνήσω μέσω της δουλειάς μου. Mm-hmm. Οπότε την ώρα που ανεβαίνετε στη σκηνή. Ναι, είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση σαν αποτέλεσμα όταν ανέβω στη σκηνή και πάρω το χειροκρότημα, διότι είναι ένα είδος ενδυνάμωσης όλης αυτής της διαδικασίας. Είναι μια ηθική ανταμοιβή και τεράστια χαρά. Οπότε είσαστε εσείς η σύνδεση του μαέστρου με τα όργανα στην ουσία. Είσαστε εσείς, χωρίς να θέλω να το πω, η ηγεσία από πάνω δίνει το κομμάτι, το μουσικό, το έργο και αυτό παίρνει ο μαέστρος στα χέρια του, διευθύνει και αντανακλάται στο κοινό μέσα από τους μουσικούς. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και μια λεπτή συνεργασία θα έλεγα, διότι θα πρέπει οι μουσικοί να μπουν μέσα στην ψυχή του έργου και ο μαέστρος να τους δώσει τον κατάλληλο δρόμο για να βρεθούν εκεί, τον κατάλληλο τρόπο. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, γι' αυτό και κάθε έργο ηχεί πολύ διαφορετικά ανάλογα από το ποια ορχήστρα θα παιχτεί ή από το ποιος μαέστρος θα το διευθύνει. Είναι σαν να μου λέτε, είναι σαν να νιώθω να μου λέτε πώς είναι ένας άνθρωπος συγγραφέας όταν πάει να εκδώσει το βιβλίο του στο εξωτερικό και να μεταφραστεί. Ναι. Είναι αυτός που ξέρει πολύ καλά το έργο του, αλλά θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο που θα κατανοήσει πρώτα το έργο του για να το μεταφράσει στην πορεία. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και έτσι ένα έργο μπορεί να αναδειχθεί ή και να αδικηθεί μέσα από μια κακή εκτέλεση. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Επεμβαίνετε κάποιες φορές ακόμα και στο μαέστρο, μια και γνωρίζετε καλά το έργο σας. Επεμβαίνω ως μια φιλική συνεργασία που πρέπει να γίνει. Δηλαδή το χρειάζεται και ο μαέστρος, το χρειάζονται και οι μουσικοί. Μια επεξήγηση, το πώς θα πρέπει να σκεφτούμε εδώ, τι θέλει να αποδώσει το έργο σε αυτό το σημείο κτλ. Πάντα υπάρχει μια πολύτιμη συνεργασία μεταξύ μας. Τι ωραία που τα λέτε. Συνεργασίες που σας έχουν στιγματίσει μέχρι σήμερα, ποιες θα μπορούσαν να είναι από αυτές που έχετε βιώσει? Μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές ήταν η ηχογράφηση από την ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας του έργου Butterfly Effect για ορχήστρα, η οποία έγινε τον Ιούνιο του 2018.
στο Παρίσι. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και μάλιστα είχα την τύχη να διευθύνει ένας πολύ σημαντικός στο χώρο μας μαέστρος. Έπειτα, σημαντική συνεργασία επίσης ήταν στην Αμερική με την χοροδία της Appleton, Boy Choir και τον μαέστρο Kevin Maitl, η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω με παιδικές φωνές, κάτι που δεν το είχα κάνει στο παρελθόν. Τι όμορφο. Ναι, και μάλιστα είδα το πόσο θετικά ανταποκρίθηκαν αυτά τα παιδιά σε μία μουσική η οποία δεν ήταν τόσο γνώριμη σε αυτούς, γιατί προερχόταν από Έλληνα συνθέτη, αλλά ήταν και σύγχρονη γλώσσα, όπου ένα παιδί δεν είναι εξοικειωμένο με μία σύγχρονη γλώσσα. Βέβαια. Σύγχρονη τέχνη. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια άψογη συνεργασία και ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ίσως γιατί η κυρία Λίνα Τόνια, και πέρα από συνθέτης, έχει και μια, βλέπει, μια άβρα πολύ άμεση και μια παιδικότητα βλέπω μέσα σας και στο χαμόγελό σας, που μπορεί ίσως να οικειοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα τα ίδια τα παιδιά και τα παιδιά να οικειοποιηθούν εσάς. Δεν ξέρω, μπορεί. Με εντυπωσιάζει. Να σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Κάτι που ανησυχεί όλο τον κόσμο. Ο πολιτισμός σε αυτή την περίοδο είναι σε πολύ δύσκολη θέση, δυσμενείς συνθήκες, για να μπορέσει να αντλήσει τη δύναμη να εκφραστεί. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν πράγματα μέσω διαδικτύου, online. Ναι. Όμως αυτό το online πάντα διατηρεί την απόσταση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο κοινό, που το κοινό θέλει να κάνει το απλάους, ο καλλιτέχνης να το βιώσει, τον παλμό. Φυσικά. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, σε ποια εποχή βιώνουμε την τέχνη, η τέχνη θα τολμήσει να ανθίσει, ή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα θα αλλάξουν εξ ολοκλήρου στο η μορφή της επικοινωνίας της τέχνης και των ανθρώπων που την αγαπούν, ναι, με τους δημιουργούς? Δεν θέλω να μιλήσω προφητικά, απλά το έχει αποδείξει η τέχνη στο παρελθόν ότι πάντα στους δύσκολους καιρούς δείχνει τη δύναμή της. Mm. Και δείχνει τη δύναμή της διότι ο καλλιτέχνης δεν το βάζει κάτω, εμπνέεται, δουλεύει, απομονώνεται και όλο αυτό στο τέλος γίνεται κάτι δημιουργικό. Σαφώς είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και εγώ προσωπικά νιώθω ότι δεν είμαι στο περιβάλλον που θα ήθελα, διότι δεν μπορώ να εκπαιδεύσω. Μέσα στους προηγούμενους μήνες παίχτηκαν κάποια έργα μου στο εξωτερικό και δεν μπορούσα να πάω, οπότε δεν μπορούσα να εισπράξω αυτή τη χαρά. Την αγάπη. Ναι. Σίγουρα αυτή η κατάσταση μας έχει αλλάξει ήδη και θα φανεί και στη συνέχεια της ζωής μας, αλλά πιστεύω ότι η τέχνη μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς πάντα βρίσκει τον τρόπο να δημιουργεί διεξόδους. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που λέτε, απλά αυτό που μας ανησυχεί είναι αυτό που σκέφτομαι και εγώ λογικά σαν άνθρωπος και σαν απλή πολίτης, αν η τέχνη θα αλλάξει η μορφή του επικοινωνίου με τον κόσμο λόγω του κορονοϊού, ή ας ελπίσουμε ότι τα δεδομένα τώρα που ξεκίνησε και ο εμβολιασμός δεξιά και αριστερά, θα θυμόμαστε, θα γυρνάμε πίσω και θα λέμε πώς λέγανε οι παππούδες μας τότε που βιώσαν τους πολέμους, τι ζήσανε, θα λέμε και εμείς στα εγγόνια μας ένα αύριο πώς βιώσαμε τα 2 χρόνια του κορονοϊού. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και είναι σίγουρο ότι όσο αργεί αυτό το πράγμα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δίψα μας πια για να το ζήσουμε. Οπότε θα είναι μια εκρηκτική χαρά όταν πια επιστρέψουμε στη σκηνή για να αποδώσουμε την τέχνη όπως πρέπει, με την αμεσότητα του κοινού απέναντι. Θέλετε να μου πείτε λοιπόν ότι σχεδιάζετε ήδη πράγματα. Ο στόχος σας τι επικρατεί? Δεν έχω ανησυχία. Δεν σταματώ ποτέ. Αυτό το πιο πρόσφατο έργο που ολοκλήρωσα πριν από λίγες μέρες είναι το έργο σε σχέση με τους ήχους της εντατικής θεραπείας. Πού θα το ακούσουμε αυτό το έργο? Πώς θα μπορέσουμε να το συλλάβουμε εμείς οι άνθρωποι που θέλουμε να σας παρακολουθήσουμε? Ναι. Αυτή την περίοδο. Για μια ζωντανή συναυλία δεν ξέρω πότε θα μας δοθεί ευκαιρία, αλλά με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο, διαδικτυακά ας πούμε, μέσω μιας virtual χοροδίας, ετοιμάζουμε κάτι το οποίο μάλλον θα είναι από Αμερική πλευρά. Από εμάς, από την Ομογένεια, της Νέας Υόρκης Αμερικής. Θα μας ενημερώσετε, θα είμαστε από τους πρώτους. Θα θέλαμε να γίνουμε αρρωγή επικοινωνίας σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το έργο που ετοιμάζετε.
γιατί το θεωρώ πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και τι ωραία που στην ουσία λαμβάνω πέρα από την πολύπλευρη γνώση και την εκτόξευση των έργων σαν σε πολλά επίπεδα, εντός και εκτός σύμπαντος, είσαι ένας άνθρωπος πολύ ανήσυχος, που θέλετε από το μέσα να βγάλετε κάτι, από ενδότερα πράγματα. Είναι σαν να μην σας αρκεί, για παράδειγμα, στη φύση, ο παφλασμός των κυμάτων να είναι το στοιχείο της εμπνευστής μας, αλλά το τι συμβαίνει κάτω από τη θάλασσα την ώρα που συμβαίνει ο παφλασμός. Ναι, είναι ότι πολύ σωστά τα λέτε. Έχω έντονες ανησυχίες μέσα μου και παρατηρώ στον εαυτό μου ότι κάτι με τρώει να συνεχίσω. Δηλαδή, ποτέ σε όλες τις επιτυχίες που προηγήθηκαν στη ζωή μου, ποτέ δεν είπα τώρα έφτασα στο σκοπό μου. Νιώθω ότι υπάρχει και λίγο ακόμα και πρέπει λίγο ακόμα να συνεχίσω. Όσο θα είσαστε και θα λέτε έτσι ότι κάτι σας τρώει, νομίζω τόσο θα είσαστε εν δυνάμει, εν ζωή, εν δυνάμει καλλιτέχνης και θα προσφέρετε σε εμάς αυτά που θέλετε να δώσετε και να προσφέρετε. Κάτι τελευταίο. Ναι. Ξεκινάτε λοιπόν, έχετε την έμπνευση, γράφετε ένα έργο. Την ώρα που το γράφετε, ξεκινάει η έμπνευση και τελειώνει το έργο ή μπορεί να παραπέμψετε την έμπνευσή σας σε ένα άλλο έργο που έχετε αφήσει παραπλεύρος και να επανέλθετε στο διαφορετικό έργο την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα. Πώς γράφετε στην καθημερινότητά σας? Εγώ προσωπικά, όταν δουλεύω με ένα έργο, δουλεύω αποκλειστικά με αυτό. Δεν μπορώ να τελειώνετε. Ναι, ταυτόχρονα με δύο ή τρία έργα, διότι επειδή είμαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν θέλω να επηρεάζομαι και να μεταφέρω στοιχεία του ενός έργου στο άλλο. Στην ουσία δεν θέλω να αντιγράφω τον εαυτό μου. Είναι ένα λάθος το να αντιγράφουμε τον εαυτό μας, διότι έτσι οδηγούμαστε σε μια στηρότητα. Οπότε προτιμώ να ολοκληρώνω κάτι, να κορυφώνω τη σκέψη μου και τη δοτικότητά μου σε αυτό και μετά να ασχολούμαι με κάτι καινούριο. Υπάρχει συσχέτιση του βιώματός σας με την έμπνευση του έργου την ώρα που γράφετε, για παράδειγμα, δηλαδή? Πάρα μια πολύ ερωτική απογοήτευση. Είναι κάτι την περίοδο εκείνη να σας βάλει να γράψετε ένα ερωτικό έργο και να μην τα αφήσετε. Ή την ώρα που συμβαίνει κάτι, λοιπόν, το βιώνετε και το εκπέμπετε στην έμπνευσή σας, ή πρέπει να το αποδεχτείτε, να καταλαγιάσει μέσα σας και σε μια πιο ήρεμη στιγμή να εκτοξευθεί σε έμπνευση? Είναι μια ερώτηση που την κάνω σε όλους τους καλλιτέχνες αυτή. Πολύ καλά κάνετε και χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την αφορμή. Πολλές φορές ταυτίζομαι με το αντικείμενο της έμπνευσης και πολλές φορές ζω το δράμα που περιγράφω και νομίζω ότι αυτό με βοηθάει να αποδώσω καλύτερα ή με περισσότερους τρόπους ή βαθύτερα αυτό που θέλω. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα μου έρχεται στο νου η όπερά μου «Ο Διωγμένος». Διωγμένος. Διωγμένος ήταν μια παραγγελία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το 2012. Mm-hmm. Και παίχτηκε στη Λυρική τον Ιούνιο του 2012, όπου το έργο αυτό, παρόλο που έγραψα μόνη μου το λιμπρέτο ήταν εμπνευσμένο από το ομώνυμο κείμενο του Μπέκετ, «Ο Διωγμένος», και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είχα ταυτιστεί με τον ήρωα. Και αυτό με βοήθησε. Σαν να ερμηνεύετε τον ήρωα εσείς οι ίδιοι. Είναι εξαιρετικό. Δεν θα σας κουράσουμε άλλο, παρά μόνο θα πούμε ότι εμείς ευελπιστούμε να σας συναντήσουμε άμεσα σε αυτό το νέο έργο που ετοιμάζεται για τους θαλάμους εντατικής θεραπείας μέσα από ήχους προσιλωμένους στον πόνο, αλλά από προσανατολισμένους στην ουσία μέσα από αυτόν, γιατί είναι προσιλωμένοι στην αισιοδοξία και στην ελπίδα. Και στο σύμβολο της ζωής, ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Λίνα Τόνια, αυτή η υπέροχη συνθέτης με πολύ υποσχετική δύναμη προς το μέλλον για όλους μας και μας θυμάται και σας ευχαριστούμε γι' αυτόν, την Ελλάδα, τον ελληνισμό, τον απανταχού ελληνισμό και όχι ελλαδισμό, τον απανταχού ελληνισμό, είσαστε αυτοί που μέσα από τις σκοτεινές πτυχές των βιωμάτων, της καθημερινότητας των ανθρώπων και της δύσκολης κοινωνίας που ζούμε, θα αισιοδοξείτε μέσα από την τέχνη μας για μας και εμείς θα αισιοδοξούμε μέσα από την τέχνη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Αναμένοντας νεότερά σας. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά. Γεια σας.